στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα. Καλημέρα και παιδιά. Πώς είστε? Βλέπω χθες. Δραστήριο σας βλέπω, με συγχωρείτε πολύ, πρέπει να το πω. Δραστήριο. Νομίζω ο μόνο ο Αγγελόπουλος έχει λιγότερο εμφανίσει από εσάς. Ό,τι κανάλι. Ακούστε, η υπόθεση αυτή, εάν την δεις ως μια υπόθεση που έχει να κάνει με την ποιότητα και τον πυρήνα της ελληνικής δημοκρατίας, είναι η σημαντικότερη υπόθεση των τελευταίων 50 ετών που εξελίσσεται στην Ελλάδα. Αν πράγματι αυτά έχουν συμβεί, και δυστυχώς οι ενδείξεις περισσότερο συγκλίνουν ότι έχουν συμβεί παρά για το αντίθετο, μιλάμε για την πρώτη οργανωμένη απόπειρα κατάλυσης ελληνικής δημοκρατίας μετά το 1967. Πάντως το πρώτο παρακράτος. Δεν είχαμε το 1945 παρακράτος. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει η ελληνική δημοκρατία να δείξει και μπορεί να αντιδράσει και μπορεί να παραθέσει τον εαυτό της. Δεν έχει να κάνει με προσωπικά ζητήματα. Ναι, όμως εγώ... Έχει να κάνει με τον πυρήνα της δημοκρατίας. Μάλιστα. Άκουσα μια έντονη κριτική, όχι για όσα λέτε, που τα λέτε, εγώ δεν έχω να πω ουσιώδη πράγματα, για την εμπλοκή από την πλευρά σας του κυρίου Τσίπρα. Ενώ είχαμε στην αρχή την αίσθηση ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να μπλέξει τον Τσίπρα, είπε ότι έχει πολιτικές ευθύνες κλπ. Άκουσα εσάς να μιλάτε ακόμα και για ισόβια κάθριξη. Καθώς δεν έπλεξα εγώ τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έπλεξε τον εαυτό του. Ναι. Γιατί αν κάποιος μας εξηγήσει σοβαρά γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολιτεύσης από τη Γαλλία που ήταν επίσημο ταξίδι να κάνει ξαφνικά μια μακροσκελέστατη ανάρτηση που δεν το συνηθίζει για να προστατεύσει εκείνη την στιγμή έναν σιγά, τον κύριο Μάξιμο Σαράφη, ναι. Και αν μπορεί κάποιος να μου αποδείξει ένα προηγούμενο στην ελληνική δημοκρατία όπου ένας αρχηγός κόμματος προστατεύει έναν σιγά, αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά μάλιστα. Κάθε καλόπιστος δεν μπορεί να μην αισθάνεται κάτι περίεργο. Μπορεί να έκανε και λάθος. Μπορεί να είναι πλάκι. Δεν είπε ότι θα πάει ισόβια, δεν είναι καλά. Μπορεί να κάνει και λάθος. Μπορεί να ήταν λάθος κρίση. Μπορεί να έχει και λόγο. Ασφαλώς. Αυτό είπα εγώ. Μπορεί να υπάρχει και λόγο. Δεν αισθάνεστε κι εσείς όμως ότι αυτή η ιστορία με τους κουκουλοφόρους που πάνε, δεν πάνε, θα δούμε αν θα πάμε κλπ. Έχουν λίγο ξεφτυλίσει την υπόθεση. Όχι λίγο, πολύ έχουν ξεφτυλίσει την υπόθεση. Αυτό εξελίσσεται μια φάρσα κομμωδία. Και είναι απολύτως προφανές ότι εδώ δοκιμάζονται και τα όρια και η σοβαρότητα των θεσμών σε αυτή τη χώρα. Διότι εδώ έχουμε πλέον από χθες ένα νέο δεδομένο. Έχουμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Πρακουμάτσο, εποπτεύοντα τη εισαγγελέα τη αγορά. Αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος απήντησε ότι το εκδοθέν ένταλμα της Βουλής περί βιαίας προσαγωγής είναι νόμιμο. Και ότι αυτά αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Υποκαταστικής Επιτροπής της Βουλής. Πολύ ωραία. Εφόσον πλέον απεφάνθη η δικαιοσύνη, το ένταλμα είναι νόμιμο, τώρα το μόνο που μένει η αστυνομία να το εκτελέσει. Εγώ δεν βλέπω κάποια άλλη. Πιστεύετε δεν το εκτελεί η αστυνομία? Πιστεύω ότι για την αστυνομία είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Δεν θα να αδικήσω την αστυνομία, γιατί έχω να πω την αστυνομία και δεν θέλω να φανεί ότι λέω κάτι που είναι πάνω από αυτό που πιστεύω. Ναι. Είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Γιατί είναι πρωτόγνωρο? Γιατί είναι ένας θεσμός καινούριο σχετικά στην Ελλάδα. Εκεί υπάρχει μια εισαγγελέα διαφθορά που μάχεται και κάνει ό,τι μπορεί για να μην εξεταστεί ο. Φιλή στο συνόμιο Μάξιμο Σαράβη. Ναι. Λοιπόν, άρα υπό την έννοια αυτή, η κυρία αυτή έχει μπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τις ενέργειες της αστυνομίας. Η αστυνομία όμως οφείλει να κάνει το καθήκον της, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Ναι. Εγώ δεν το λέω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Προσέξτε, τώρα μιλάω επί της αρχής. Ένα ένταλμα που γράφει πάνω ελληνική δημοκρατία. Ναι. Ωραία. Ναι. Εκρίζει νόμιμο. Άρα πρέπει να εκτελεστεί. Ποιος τώρα έχει την ευθύνη να το εκτελέσει, ρε παιδάκι μου? Να το εκτελέσω εγώ? Να το πάρω εγώ και να πάω να πιάσω τον τάδε? Όχι. Τώρα πέστε μου κάτι. Ο κ. Μπραχουμάτσος στην απάντησή του, ενώ όντως όπως λέτε, θεωρείται ότι είναι νόμιμο το ένταλμα βίαιης προσαγωγής, περί αυτού πρόκειται, λέει επίσης όμως ότι αυτοί πρέπει να εξεταστούν στον Άριο Πάγο σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του 2018, άρα με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά. Όχι, λάθος. Εσείς δεν πρέπει να κάνετε αυτό λάθος. Η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι με μηχανικά μέσα, άλλος τρόπος είναι με αυτοπρόσωπη παρουσία. Έχετε δίκιο, το διαβάζω. Δεν απαγορεύει. Ναι, το διαβάζω τώρα. Μάλιστα. Τώρα, από την άλλη πλευρά. Άρα εννοώ, δεν έχει απαγορεύσει την αυτοπρόσωπη παρουσία ο κ. Μπακρουμάτσο. Αυτό εννοώ. Αν ήθελε να απαγορεύει, τον έλεγε. Απαγορεύει την αυτοπρόσωπη παρουσία. Τη διαβάζω κιόλας, λέει μάλιστα, αν υπάρχει η δυνατότητα αλλίωση τη φωνή όταν το μέτρο συνδυάζεται με τη μία αναγραφή κλπ. Λοιπόν, ωραία. Τώρα βλέπω επίση ότι έστειλε ένα έγγραφο προ τον κύριο Πλιώτα πια. Αφήνουμε τον κύριο Μπρακουμάτσο στην Τουλουπάκη. Πάμε στον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Χθε ένα κριτική επιτροπή, η οποία θέτει τέσσερα ερωτήματα. Το τέταρτο
του λέει ανοιχτά, πρέπει να ξαναδούμε το θέμα. Αυτή είναι καλός, είναι προστατευόμενη αυτή η μάρτυρες ή δεν είναι. Μα τώρα, έκουσα τώρα. Τώρα ο πυρήνας υπόθεση. Εδώ νομίζω κλείνεται πια το άπαν. Ναι. Δηλαδή εδώ είναι πια η λιδία αλήθεια, θέλω να σου το πω. Ναι. Έχει καταγγείλει ο κύριος Μανιαδάκης και μάλιστα έχει κάνει μήνυση και αγωγή και έχει ακολουθήσει αυτή τη δικαστική διαδικασία ο κύριος Αβραμόπουλος ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον κύριο Φιλίσσα Δεσεμπασίδη. Ναι. Ο ίδιος κύριος Φιλίσσα Δεσεμπασίδης λέει δεν είμαι. Ναι. Ωραία. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Ο κύριος Φιλίσσα Δεσεμπασίδης, όπου κατά το Μανιαδάκη είναι ο Μάξιμος Αράβης, έχει καταγγελθεί από τον κύριο Βουλκίδη, άλλο μάρτυρα εμπλεκόμενο στην υπόθεση, ότι είχε πάρει από τα μαύρα ταμεία του ΟΒΑ, του είχε δώσει δηλαδή ο Βουλκίδης περίπου 500.000 ευρώ. Προσέξτε εδώ το περίεργο. Ενώ έχει υπάρξει κατάθεση Βουλκίδη ότι ο Δεσεμπασίδης έχει πάρει 500.000 ευρώ, ναι. Η κυρία του Λουπάκη ουδέποτε έχει καλέσει τον Φιλίσσα Δεσεμπασίδη σε απολογία, ούτε του έχει ασκήσει δίωξη. Ενώ έχουμε κατάθεση, μάλιστα. Ενώ έχουμε κατάθεση γιατί έχει πάρει. Προσέξτε όμως ποιο το πρόβλημα τώρα. Ο νόμος περί των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έχει μια αρρητή. Είναι γραμμένη στον νόμο, δεν είναι στη διακριτική ευχαίρεια, λέει του εισαγγελέα. Ναι. Έχει μια αρρητή πρόβλεψη που λέει δεν μπορεί ο εισαγγελέα να βάζει σε αυτό το καθεστώς εμπλεκόμενο πρόσωπο στην υπόθεση που προσδοκά σε ίδιο όφελο. Γιατί δεν μπορεί, να το πούμε τώρα πρακτικά στην. Και γι' αυτό και ο Μανιαδάκης βγήκε από την προστασία, άλλωστε. Όχι, εδώ είναι το λάθος. Ο Μανιαδάκης δεν έπρεπε ποτέ να έχει μπει στην προστασία. Ακριβώς, γιατί ήταν από την αρχή εμπλεκόμενος. Ναι, για να τον βγάλει από την προστασία η κυρία του Λουπάκη, ναι. Έβαλε τον κύριο Σαράφη ή το θυμήθηκε ο κύριο Σαράφη μόνο του. Μην το πω αυτό, δεν έχει υποδειχθεί ακόμα. Ας πούμε ότι, γιατί η επίσημη εκδοχή είναι ότι ο κύριο Σαράφη θυμήθηκε ένα χρόνο μετά, μετά από ένα χρόνο το θυμήθηκε, ότι ο Μανιαδάκης είχε δώσει λεφτά στο Λοβέρδο. Ναι. Και επειδή υπήρξε κατάθεση του Σαράφη ότι ο Μανιαδάκης είχε δώσει λεφτά στο Λοβέρδο, έγινε εμπλεκόμενος τότε κατά την κυρία του Λουπάκη και ως εμπλεκόμενο τον έβγαλε. Προσέξτε όμως για την περίπτωση Δεσεμπασίδη, ενώ υπάρχει αντίστοιχη κατάθεση, δεν έχει κινηθεί η κυρία Τουλουπάκη. Ούτε και να βγάλει το Σαράφη, ούτε να καλέσει το Δεσεμπασίδη. Προσέξτε τώρα. Ναι. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Εάν ο κύριος Ακελής έχει κατηγορήσει ο άλλος από τις αγγελέας, έχει κατηγορήσει την κυρία Τουλουπάκη, έτσι παράνομα έβαλε το Μανιαδάκη στο πρόγραμμα. Και σας λέω, εγώ παράνομα τον έβαλε. Εγώ κυριότερος λόγος, παρότι όλοι μου λέγανε ότι είναι ο Μανιαδάκη, ο Αναστασίου, δεν το πίστευα. Είναι γιατί με είχε διαβεβαιώσει ο δικηγόρος μου Μιχάλης Μητρακόπουλος ότι δεν μπορεί να είναι ο Μανιαδάκης γιατί κατονομαζόταν σε άλλη μαρτυρία. Μάλιστα. Όταν εμπλεκόμενος δηλαδή. Ναι. Γιατί τώρα δεν μπορεί να είναι εμπλεκόμενος, τώρα καταλάβουν οι ακροατές γιατί αυτό είναι το μείζον. Τι λέει ο νόμος, λέει ρε παιδιά, ότι αν είσαι εμπλεκόμενος στην υπόθεση πρόσωπο, τότε η όποια κατάθεσή σου έχει σχετική αξία. Για ποιο λόγο, διότι αν γίνοντας άλλου. Γλιτώνει τη δίωξη με τη ασυλία που λαμβάνει εναντίον σου, μπορεί να πει ό,τι ψέμα σου κατέβει στο κεφάλι, μόνο και μόνο για να μην έχει εσύ δίωξη. Ναι, σωστό. Είναι κατανοητό αυτό. Να κάνει deal, να αντιλάρει προφανώ. Ωραία λοιπόν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση, αν αποδειχθεί ότι ο Φιλίσσα Δεσεμπασίδη είναι ο Μάξιμο Αράβη ή η Κατερίνη Κελέση, αν αποδειχθεί, δηλαδή δείτε πόσο προσεκτικό είμαι. Αν αποδειχθεί. Σε αυτή την πέσα αποδεικνύεται. Ότι εδώ και δύο χρόνια η κυρία του Λουπάκη ταλαιπωρεί την Ελλάδα με μια παράνομη μαρτυρία. Ναι. Και γι' αυτό προσθέτω εγώ, γι' αυτό είναι κρίσιμο να απαντηθεί αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό τώρα, είναι κρίσιμο να απαντηθεί. Δεν λέμε να βγάλουμε τις κουκούλες γιατί για έτσι γενικώ να δούμε από περιέργεια. Γιατί μιλάω με έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει. Ναι. Άρα δεν μπορεί να ολοκληρώσει η προκατακτική επιτροπή της Βουλής αυτή της την έρευνα, εάν δεν διαπιστώσει αν η σχετική καταγγελία Μανιαδάκη. Είναι αληθής ή ψευδής. Πολύ σωστό. Ναι, σωστό. Σωστό. Άρα η Επιτροπή πρέπει να το διαπιστώσει. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Εάν είναι ψευδής η κατηγορία Μανιαδάκη και δεν είναι ο Φιλίσσα Δεσεμπασίδης, θα ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Δεσεμπασίδη και από την κυρία του Λουπάκη. Εάν είναι ο Φιλίσσα Δεσεμπασίδης, τότε ξεκινάει νέος γύρος. Μάλιστα. Που προφανώς είναι πολύ χειρότερος. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω να κλείσουν αυτά ως τη Δευτέρα, γιατί δεν είναι και αστείο πια αυτό το πράγμα και να απαντήσει ο εισαγγελέας του Αγίου Παύλου κ. Σπυριώτας. Εδώ δοκιμάζονται πολλαπλώσιοι θεσμοί. Θέλω να είμαι ειλικρινής και μιλάω και ως βουλευτής τώρα, όχι ως πρόσωπο που δυστυχώς με ενέπλεξα σε αυτή τη γελία ιστορία. Δοκιμάζεται η εισαγγελία του Αγίου Παύλου. Εάν θα μπορέσει να προστατεύσει τη δημοκρατία. Λέει ένα λεπτό. Εγώ περιμένω να πω, αν δεν συλληφθεί ο Σαράφης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάου και ο υποπτεύωνας της εισαγγελέας θα μας απαντήσουν τελικώς αν οι μάρτυρες είναι νόμιμοι ή παράνομοι. Εμείς δεν λέμε να πούμε ονόματα. Ναι, ναι. Να μας πει επισήμως η εισαγγελέα του Αρείου Πάου. Αν μας πούνε είναι νόμιμα στο πρόγραμμα, πάει να πει δεν είναι ο Δεσεμπασίδης. Τέλειωσε, ναι, μας το πει, τελειώνει. Σωστό. Τέλειωσε. Ναι, ναι. Πάμε ανακάτω. Ναι, ναι. Αλλά κάποιος πρέπει να μας το απαντήσει.
Ναι, και αρμόδιο είναι εισαγγελέα του Αριουπάγου. Τουλάχιστον ο εισαγγελέα του Αριουπάγου. Ναι, παιδιά, εδώ επιτέλους πρέπει κάποιος να κάνει το καθήκον του. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Δεν λέω ότι είναι μια ευχάριστη ιστορία. Είναι μια δυσάρεστη ιστορία. Και δεν μπορεί να κρύβονται αλλά όλοι. Πρέπει κάποιος να κάνει το καθήκον του. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα περιμένουμε υπομονετικά, κύριε Υπουργέ, να περάσουν οι μέρες αυτές για να φτάσουμε τη Δευτέρα. Η ιδεολογία μου είναι πάντα υπέρ των θεσμών. Θέλω να κλείσω με αυτό. Ναι. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι σε πρώτο χρόνο και άμεσα. Και ο εισαγγελέας του Αριουπάγου και ο αντιεισαγγελέας ο αρμόδιος ο κ. Μπακουμάτσος πράττοντας το καθήκον θα απαντήσουν επισήμως στην προκαταρκτική κυρίως σε αυτό το μείζον ερώτημα ναι. Του αν είναι νόμιμη η παγωγή των συγκεκριμένων ανθρώπων στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Μάλιστα. Άλλωστε, το λέω για να γίνει σαφές και αυτό το έχει ξεχαστεί, ο νόμος περί υπαγωγής στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος προέβλεπε προηγούμενη έκριση του αποπτεύοντος από την εισαγγελέα του Αριουπάγου, δηλαδή. Είχε προβλέψει τότε ο νομοθέτης ότι αυτό δεν το δίνει ως αποκλειστική αρμοδιότητα στην εκάστοτε εισαγγελέα διαφθοράς. Βεβαίως. Αλλά και, το δίνει στην εισαγγελέα διαφθοράς υπό κύριο. Την αίρεση ναι, ναι. Του ελέγχου που αρμοδίου υποπτεύοντας από τις εισαγγελέους. Σωστό, ναι. Άρα εδώ θα πρέπει ο αρμόδιος υποπτεύοντας από τις εισαγγελέας, κύριος Μπρακουμάτσος, να απαντήσει επισήμως στην Προκρατική Επιτροπή της Βουλής και να πει. Έκανα έλεγχο και νομίμως είναι στο πρόγραμμα, άρα τελείωσε η υπόθεση Λίζα Δεσεμπασίδη. Βγαίνω εγώ προς και λέω, κύριε Δεσεμπασίδη, συγγνώμη, παρασύρθηκα από την κατάσταση Μανιαδάκη, που σας πω δεν ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχω προσωπικά μαζί του. Ωραία. Ή εδώ υπάρχει πρόβλημα και ξεκινάμε να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί και η δικαιοσύνη να μένει πλέον σιωπηλή. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, κύριε Δεσεμπασίδη. Από την αρχή πρέπει να το έχει κλείσει το θέμα η δικαιοσύνη και να μας πει είναι ή δεν είναι. Από την αρχή μπορεί να περιμένανε, μπορεί δεν ξέρω τι. Τώρα εδώ που φτάσαμε. Εδώ που έχουμε φτάσει, με τους εισαγγελείς να κατηγορούν άλλους εισαγγελείς, με τον πρώην προστατευόμενο μάρτυρα να κατηγορεί τους άλλους προστατευόμενους μάρτυρες, με τους νυν προστατευόμενους μάρτυρες να κρύβονται από την αστυνομία, με την κυρία του Λουπάκη να στέλνει επιστολές στη Βουλή, με τον κύριο Σοφουλάκη να κατηγορεί την κυρία του Λουπάκη. Προσέξτε τι γίνεται. Εδώ μιλάμε για χάος, για πάγαλο. Ο Σοφουλάκης είναι άλλος αντισαγγελέας του Αριουπάγου. Άλλος αντισαγγελέας. Ωραία, άρα λοιπόν τώρα ρε παιδιά, συγγνώμη, να μην μιλάω σοβαρά τώρα. Αυτό το μπάχαλο. Το μπάχαλο στη δικαιοσύνη δηλαδή, γιατί είναι μπάχαλο τη δικαιοσύνη αυτό. Δεν πρέπει η δικαιοσύνη να το λύσει, εν πάση περιπτώσει. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Λοιπόν, το εύχομαι, εδώ θα μας να το σχεδιάσουμε, να το σχολιάσουμε και να το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη.